Πρεμιέρα έκαναν την Παρασκευή οι πανελλαδικές εξετάσεις 2022 για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ήταν ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον. Όχι τόσο δύσκολο, όχι τόσο εύκολο. Εμένα μου άρεσε γενικότερη ιστορία, οπότε δεν με δυσκόλεψε ιδιαίτερα. Το φετινό θέμα, η ιστορική γνώση και οι βιωματικοί τρόποι που μπορούν να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον για το ιστορικό παρελθόν. Και τα ερωτήματά τους ήταν πολύ. Καταλαβαίναμε ακριβώς τι ρωτούσε και ήταν πολύ κομπλέ. Μπορούσε και να αναπτυχθεί εύκολα το θέμα, έτσι. Βεβαίως, ναι. Γιατί παίρναμε και παραδείγματα από το κείμενο. Είχε πάρα πολλά. Μπορούσαμε να συνεχίσουμε από πιστικά στο κείμενο, δηλαδή, για να βγάλουμε. Να μιλήσουμε την έκθεση. Να την αναπτύξουμε, ναι. Ακούσαμε ότι ήταν σχετικά εύκολο, δηλαδή μπορούσε να αναπτυχθεί το θέμα δηλαδή, που έπεσε. Μπορούσε, ναι, μέχρι ένα σημείο μπορούσε να αναπτυχθεί το θέμα. Υπό προσωπικής γνώμης, εγώ πιστεύω έτσι τουλάχιστον. Το φετινό θέμα για την νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία ήταν βατό, σύμφωνα με μαθητές και καθηγητές, καθώς είχαν ασχοληθεί φέτος με το ζήτημα της ιστορίας με αφορμή την επέτειο για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Θεωρώ ότι ήταν ένα από τα επίκαιρα θέματα που έπρεπε να. Ας πούμε, να πες. Ήταν εύκολο να αναπτυχθεί, δηλαδή να κάνει. Περιμένουμε και τα άλλα μαθήματα για να Να ευχηθούμε σε όλους τους μαθητές καλή δύναμη και καλή συνέχεια στις πανελλήνιες εξετάσεις και να συνεχίσουν τον αγώνα τους με πίστη και ηρεμία. Επόμενος σταθμός για τους υποψηφίους των ΓΕΛ είναι η εξέταση των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας κατεύθυνσης τη Δευτέρα 6 Ιουνίου. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξετάζονται το Σάββατο 4 Ιουνίου στα μαθηματικά. Οι πανελλαδικές ολοκληρώνονται στις 10 Ιουνίου για τους μαθητές των γενικών λυκείων, ενώ για τα ΕΠΑΛ στις 17 Ιουνίου.